Διαιτητές ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Πέτρος Πετρίδης, για τους οποίους το σημερινό μάτς είναι το ντεπούτο τους στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ας ευχηθούμε ότι θα πάνε καλά. Πρώτη επίθεση με τον Φασούλα απέναντι στον Τζόουνς και 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον διεθνή σέντερ. Ο Παναθηναϊκός με playmaker τον Πεδουλάκη, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με man-to-man και τον Κουκ, καλό αμυντικό, πάνω στον καλύτερο βέβαια παίκτη του Παναθηναϊκού, τον EJ. Παπαπέτρου, το σκορ είναι 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, Πεδουλάκη στη διείσδυση, φοβούμενο στο φάουλ, πασάρει και έχει κερδίσει το φάουλ από τον Μακαρά. 14 λεπτά, 19 λεπτά ζητώ συγγνώμη και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ανδρίτσος πασάρει στο Τζόουνς, κάνει καλή κίνηση αλλά πλέον εκεί βρίσκει το συνικό τείχος μπροστά του, Κουκ και Φασούλα. Κόρφας προσπαθεί να ευνηδιάσει, έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός που θα προσπαθήσει να εμποδίσει τον ΠΑΟΚ να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι, όπου είναι σαφώς πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ. Το σκριν του Φασούλα για να σουτάρει τρίποντο ο Κόρφας. Και από τον Τζόουν στον Πεδουλάκη. Προσπαθεί να βρει ο Παναθηναϊκός ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα, χωρίς αποτέλεσμα. Κοροναίος για τον Παπαπέτρου. Σε θέση σέντερ ο Ανδρίτσος. Σου τριών πόντων στην εκπνοή του χρόνου από τον Έντγκαρ Τζόουνς, που παρά τα 2-9 του ύψους του πολύ συχνά βγαίνει από τη γραμμή των 6-25. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-3. Ο ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτ, τον οποίο μαρκάρει ο Πεδουλάκης. Και ξανά Πρέλεβιτ που ξεκίνησε με αξιώσει το φετινό πρωτάθλημα, είναι σε φόρμα. Έγινε το λάθος από τον Μακαρά. Πεδουλάκης. Παπαπέτρου, που έχει προσωπικό αντίπαλο τον Φασούλα, διορθώνει το λάθος που έγινε προηγουμένως ο Πρέλεβιτς και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ από την παρέμβαση του Πεδουλάκη. Όλα αυτά συμβαίνουν 17 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, και ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-2. Κόρφας προσπαθεί να βγει από τα σκρίν, ο Μακαράς, Φασούλας. Δεύτερο σουτ και δεύτερο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα, που είναι ο σκόρερ των 4 πόντων του ΠΑΟΚ. Κοροναίος κόβει εντυπωσιακά ο Κουκ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, ένα καταπληκτικό κόψιμο από τον Αμερικανό. Πεδουλάκης, εκεί που μαρκάρει ο Πρέλεβιτς, Κόρφας, διορθώνει ο Κοροναίος. Το σουτ τριών πόντων από τον Ανδρίτσο, αποτυγχάνει ο Κουκ και τελικά ο Τζόουνς δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Εδώ ο Κώστας Πολίτης που κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα για την οποία μπορεί να πει κανείς ότι ήταν η πρώτη του αγάπη. Και σαν παίκτης και σαν προπονητής ο Πολίτης έκανε μεγάλη καριέρα στο Παναθηναϊκό. Φασούλας από την ίδια θέση, είναι η πρώτη φορά που αστοχεί. Πάσα ευνηδιασμού. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Ιορδανίδη, μαθητή του Πολίτη. Τον πρόλαβε στα τελευταία του στον Παναθηναϊκό σαν παίκτη και ύστερα συνεργάστηκαν για 6 ολόκληρα χρόνια στις εθνικές ομάδες. Παπαπέτρου, Παναθηναϊκός δεν βιάζεται, είναι σαφής η εντολή του Ιορδανίδη να παιχθούν λίγες επιθέσεις, να γίνουν λίγες επιθέσεις, και ο Πεδουλάκης βρίσκει την ευκαιρία, το σκορ γίνεται 4-5 για τον Παναθηναϊκό. Λογικά ο ΠΑΟΚ ευνοείται από τις πολλές επιθέσεις και το μεγάλο σπορ, και ο Παναθηναϊκός από το ακριβώς αντίθετα. Μακρινό rebound του Κόρφα, που δίνει την ευκαιρία στον Πρέλεβιτς να διεισδύσει και να σκοράρει μπροστά στον Έντγκαρ Τζόουνς, 6-5 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πεδουλάκης που κάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αντί του Ιωάννου, και έχοντας παρτενέρ τον Κοροναίο. Έξοχη προσπάθεια από πλευράς Παναθηναϊκού, η ωραία ασίστ του Τζόουνς και το καλάθι του Πεδουλάκη.
Παναθηναϊκός προηγείται με 6-7. 4 λεπτά μετά την έναρξη του μάτς. Ρέλεβιτς. Rebound του Φασούλα που θα νικήσει τον Τζόνς. 3-4 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει πάλι το προβάδισμα με 8-7. Από τον Φασούλα που παρά τον τραυματισμό του και τις συστάσεις των γιατρών δεν το βάζει κάτω. Ήθελε οπωσδήποτε να παίξει σήμερα και την τρίτη στο Βαρένσε. Από τον Φασούλα στον Κόρφα. Εναντίον οργανωμένης άμυνας πια ο ΠΑΟΚ. Και έχει γίνει το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Να εδώ ο πρώτος διευθυντής, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δύο νέες φυσιογνωμίες στη μεγάλη κατηγορία. Φάουλ αυτή τη φορά από τον Πεδουλάκη. Και ξανά η προσπάθεια του Πρέλεβιτς και το φάουλ από τον Πεδουλάκη. Έναν ειδικευμένο στην άμυνα γκάρτ. Μακαράς. Και το σκορ γίνεται 17. Πεδουλάκης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Η άμυνα του ΠΑΟΚ όμως είναι πιεστική. Τζόουνς. Κόβεται από τον Φασούλα αλλά προηγουμένως έχει γίνει το φάουλ. Και ξανά η προσπάθεια του Τζόουνς που βέβαια δεν θα έχει και πολύ εύκολη αποστολή απέναντι στους δύο ψηλούς του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Έντγκαρ Τζόουνς. Ο καλύτερος ξένος του περισσινού πρωταθλήματος. Σύμφωνα και με τη γενική παρουσία του, τη συμβολή του στην πορεία του Παναθηναϊκού, αλλά και τη στατιστική ανάλυση. Εύστοχος ο 34χρονος βετεράνος του NBA και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 19. Φασούλας πήγε να πασάρει στον Κουκ, έκοψε ο Παπαπέτρου. Πεδουλάκης. Με θράσος εκεί και 10-11, 6 πόντι μέχρι στιγμής από τον Πεδουλάκη. 3 καλάθια από κοντινή απόσταση σε lay-up. Συνήθως ο Πεδουλάκης δεν είναι πολύ εύστοχος από μακριά. Κόρφας από την πίεση του Κορονέου. Παναθηναϊκός που έχει δώσει μεγάλη προσοχή στην άμυνά του, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Η διεκδίκηση αναδεικνύει νικητή τον Παπαπέτρου που δεν αναμίχθηκε στη φάση αλλά τελικά η μπάλα είναι πάλι για τον Παναθηναϊκό όπως έδειξαν οι διαιτές. 13 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 11-10. Jones για τον Παπαπέτρου και Κοροναίος. Ανδρίτσος από την κορυφή της ρακέτας. Μένουν 12 δευτερόλεπτα ακόμη στο Παναθηναϊκό. Τζόουνς εκεί που ο Ανδρίτσος δεν μπορεί να διεκδικεί στο rebound. Κουκ. Για τον Μακαρά. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίζει πολύ καλή άμυνα ο Κορονέος επί του Κόρφα. Και πάλι για τον Παναθηναϊκό που έχει φέρει σε δύσκολη θέση με τον ΠΑΟΚ. Είναι σαφής η πρόθεση του Παναθηναϊκού. Πιέζει πολύ τον Κόρφα που είναι, κάνει όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ώστε να μην περάσει η μπάλα στον Κουκ και τον Βασούλα ή να μην την πάρουν σε καλές θέσεις τουλάχιστον. Και έχει βέβαια στην επίθεση τον Έντγκαρ Τζόουνς που κάθε φορά που κάνει το σουτ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ευστοχίσει. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη του αλλαγή ενώ ζήτησε και time out ο Κώστας Πολίτης. Εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια κατάφερε να ισορροπήσει την παράδοση που έχει με τον Παναθηναϊκό
Και στα τελευταία 22 μάτς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεπεράσει κιόλας τον αντιπαλό του με 13 νίκες έναντι 9 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενώ εδώ βλέπουμε μια πολύ πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του ΠΑΟΚ με ένα πανό εναντίον της βίας. Ας ελπίσουμε ότι θα πρόκειται για ένα ουσιαστικό μήνυμα γενικά για το πρωτάθλημα που άρχισε πριν από ένα μήνα. 10-13 λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού. Που για τον Κόρφα, ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα του ΠΑΟΚ, είναι ο Σταυρόπουλος, Πεδουλάκης, Παπαπέτρου. Δίστασε μπροστά στο Φασούλα, προτιμάει να διεισδύσει και εκεί κόβεται καθαρά. Επιμένει ο Τζόουνς και κερδίζει το φάουλ από τον Κουκ. Σε αυτή την μονομαχία των δύο Αμερικανών. Αλλά βέβαια έχουν μεγάλη διαφορά όταν ο Κουκ, όταν ο Έντγκαρ Τζόουνς μεσουρανούσε στο NBA παίζοντας τους Detroit Pistons, τους San Antonio Spurs και τους New Jersey Nets. Ο Κουκ πήγαινε ακόμη στο high school, ήταν μικρό παιδί. 10-14 από τον Τζόουνς που στα νιάτα του, εκτός από καλός μπασκετμπολίστας, ήταν και ένας πολύ αξιόλογος αθλητής του ύψους, πηδούσε 2-8. Και 10-15, διαφορά 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Σταυρόπουλος, το πρώτο παιχνίδι που κάνει σαν παντρεμένος πλέον, παντρεύτηκε την προηγούμενη Κυριακή. Μακαράς. Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό με τον Ανδρίτσο. Και στο ξεκίνημα της προσπάθειας γίνεται το φάουλ από τον Μακαρά, άρα η μπάλα απ' έξω. Όπως δείχνει ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Πετρίδης. 10-15 λοιπόν από τον Παναθηναϊκό που έχει ευνηδιάσει τον ΠΑΟΚ. Και ο Πολίτης συνεχίζει τις αλλαγές, βάζει με το νούμερο 12 τον Κρις Παπασαράντου. Η μπάλα πάλι για τον Παναθηναϊκό, όπως έδειξαν οι διαιτητές σε αυτή τη διεκδίκηση. Πεδουλάκης. Θα κάνει πάλι τη διείσδυση. Είναι η τέταρτη φορά που ο Πεδουλάκης κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αντί να σουτάρει προσποιείται και προτιμάει το lay-up. Ανταποδίδει ο Σταυρόπουλος σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Να εδώ ο Νίκος Σταυρόπουλος μειώνει σε 12-17. Πεδουλάκης που είναι ο κινητήριος μόχλος του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι ανανεώνουν την επίθεσή τους. Μάλλον τη συνεχίζουν. 17 δευτερόλεπτα. Ανανεώνουν την κατοχή της μπάλας. Κοροναίος. Το jump shoot. Το πρώτο καλάθι του Τάκη Κοροναίου. Του τελευταίου των Μοϊκανών στο ελληνικό μπάσκετ. Που δεν το βάζει κάτω και ήθελε να γυρίσει και να κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό μετά την περιπλάνηση σε ΠΑΟΚ και Πανιόνιο. Ανταποδίδει όμως και πάλι ο Σταυρόπουλος. 14-19, Σταυρόπουλος που έδωσε λύση με την είσοδό του. Αλλά βέβαια ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ακόμη πίσω στο σκορ. Τζόουνς. Ανδρίτσος, σου τριών πόντων. Rebound από τον Βασούλα. Κόρφας που δεν έχει φανεί ακόμη κερδίζει το φάουλ από τον Ανδρίτσο. 14-19 υπέρ του Παναθηναϊκού και ξανά η προσπάθεια του Κόρφα που δεν θα παίξει την Τρίτη στην Πορτογαλία. Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του, δεν θα έχει τον κλασικό playmaker. Σταυρόπουλος. Γίνεται το λάθος. Πάσα ευνηδιασμού για τον Κοροναίο. Θα προλάβει, είναι η κλασική φάση. Το ψωμοτήριας μας επιτραπεί η έκφραση του Κοροναίου. Αυτό κάνει 25 χρόνια που παίζει στην πρώτη εθνική. Μπροστά ο Παναθηναϊκός. Φασούλας. Και γίνεται το φάουλ από τον Τζόουνς.
Να, εδώ ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού και ξανά η φάση. Που δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να παίξει από πλάγια. Κουκ. Παπασαράτου παίρνει την εσωτερική. Rebound του Jones. Ανδρίτσος, το pivot. Εκμεταλλεύτηκε και τη διαφορά ύψους που έχει από τον Παπασαράτου και έτσι ο Παναθηναϊκός ελέγχει πάντα το παιχνίδι και προηγείται με 14-23. Πασούλας επιμένει και πετυχαίνει καλάθι από την ίδια θέση που σκοράρισε και προηγουμένως. Πασούλας που είναι μέχρι στιγμής η μοναδική σίγουρη επιλογή του ΠΑΟΚ στην επίθεση. Παπαπέτρου. 16-25. Παναθηναϊκός βρίσκεται σταθερά 9 πόντους μπροστά. Εκπλήσοντας πραγματικά με το παιχνίδι του, διαψεύδει εκείνους που προδίκαζαν μια άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής όλα αυτά. 3-3 ο Σταυρόπουλος. 3-4. 18-25 πάντα μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κορονέος με την πύρα του. Και Πεδουλάκης. Το lay-up. 18-27 από τον Αργύρη Πεδουλάκη. Κόρφας. Πάντα με αντίπαλο τον Κορονέο. Πασούλας. Κλείνουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι ελεύθερος ο Παπασαράντου που δεν αξιοποιεί το πλεονέκτημα. 8 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 27-18. Ανδρίτσος. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας από τον Παπαπέτρου και η μπάλα τελικά για ποιον. Διεκδικείται και τώρα για τον Παναθηναϊκό, αφού υπάρχει και διάφορες δοκιμάσεις. Αλλά στο μεταξύ ο πολίτης έχει ζητήσει time out. Λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 18-27. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό που έχει ακέραια την επίθεση. Jones παθάρει σε αυτούς που βρίσκονται έξω από το τερέν. Επανήλθε ο Πρέλεβιτς και μπήκε στο παιχνίδι και ο άλλος ομογενής του ΠΑΟΚ με το νούμερο 11 ο Παπαχρόνης. Και ενώ η κακή εξέλιξη του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ αφυπνίζει τους θεατές, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αλλά ο Κορονέος θα δώσει πάλι στον Παναθηναϊκό προβάδισμα 11 πόντων, 18-29, 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πρέλεβιτς. Κόρφας, γίνεται το screen από τον Σταυρόπουλο, το shoot από τον Πρέλεβιτς και 20-29. Παναθηναϊκός με τον Πεδουλάκη. Η ίδια άμυνα από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Κόρφας τον Κορονέο. Ενώ αν
έθεσε ειδική αποστολή ο πολίτης στον δυναμικό Παπαχρόνη να μαρκάρει τον Τζόουνς. Παπαχρόνης που πήρε τη θέση του Κουκ. Υπάρχει σαφής διαφορά ύψους μεταξύ των δύο παικτών. Ο Παπαχρόνης δεν μπορεί να τον συγκρατήσει και δίνεται το φάουλ τώρα. Καθώς ο Τζόουνς προσπάθησε να ξεφύγει από την επιτήρηση του αντιπάλου του. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πεδουλάκης για τον Παπαπέτρου. Και έχουμε νέο φάουλ από τον Παπαχρόνη που πριν καλά μπει στο παιχνίδι χρεώνεται με δεύτερο φάουλ στην ίδια επίθεση του Παναθηναϊκού και η προσπάθεια. Ανδρίτσος κάνει βήματα προσπαθώντας να αποφύγει τον Σταυρόπουλο. 20-29 λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού. 6 και 18 πριν από το τέλος. Πρέλεβιτς. Έχει γίνει το φάουλ από τον Ανδρίτσο. Time out που ζητάει αυτή τη φορά ο Χρήστος Ιορδανίδης. Και ενώ βέβαια ο Πρέλεβιτς έχει κερδίσει δύο βολές από το φάουλ του Ανδρίτσου. Εδώ ο Χρήστος Ιορδανίδης. Πάμε στην επίθεση να παίξουμε το 32 κανονικά και να γυρίσει πολύ μπάλα, να πάμε λίγο το χρόνο. Να το βρούμε μέσα από το σύστημά μας αυτό. Πάμε στο 32 χαμηλά. Πάμε. Καλή άμυνα. Έτσι, μην φύγουμε από το ρυθμό μας. Ακούσατε τον Χρήστο Ιορδανίδη να αναθεωρεί κατά κάποιο τρόπο τα σχέδιά του μετά την είσοδο του Παπαχρόνη που έχει συγκεκριμένη αποστολή απέναντι στον Τζόουνς. Ο Ιορδανίδης που είναι Θεσσαλονικιός αλλά δεν έπαιξε ποτέ μπάσκετ εδώ. Ξεκίνησε από μια θυγατρική ομάδα του Παναθηναϊκού τον Ποσειδώνα, ύστερα έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα που δεν υπάρχει πια ο Ποσειδώνας. Ο Πρέλεβιτς μειώνει σε 21-29. Και 22-29 πάντα υπέρ του Παναθηναϊκού που δικαιώνεται μέχρι στιγμής στην πρόθεσή του να κρατήσει το σκορ χαμηλά που αυτό τον ευνοεί. Ο ΠΑΟΚ πιέζει. Πεδουλάκης. Μένουν ακόμη 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος, διαδοχικά πίβοτ, Τζόουνς και τελικά Πρέλεβιτς εξασφαλίζει το rebound του ΠΑΟΚ. Κόρφας, κόβεται από τον Ανδρίτσο και η μπάλα είναι σαφώς για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας που σε 14 λεπτά αγώνα δεν έχει καταφέρει ακόμη να πετύχει πόντο. Πρέλεβιτς και 24-29, 5 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 11 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Πρέλεβιτς. Η διαφορά των 11 πόντων μειώθηκε στους 5. Και ενώ η Ιορδανίδης ετοιμάζει έναν ακόμη περιφερειακό παίκτο στο Πολίθα, Τζόουνς επιμένει, τελικά Παπαχρόνη στο rebound. Κόρφας. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός αποτρέποντας τον κίνδυνο του εφηδιασμού. Σου τριών πόντων με καλές προϋποθέσεις για τον Κόρφα. Τζόουνς στο rebound. Κοροναίος. Δεν βιάζει το Παναθηναϊκός. Ακούσατε καθαρά τον Ιορδανίδη προηγουμένως να δίνει εντολή. Αλλά ο Τζόουνς παραβαίνει την εντολή. Θα σουτάρει για 3 πόντους
και 24-32 από τον ύψους 2-9 θεωρητικά σέντερ του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι όπως παίζει ο Τζόουνς στην επίθεση είναι σαν τριάρι. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις γύρω-γύρω. Σταυρόπουλος. Σουτ 2 πόντων από τον Πρέλεβιτς, που αναλαμβάνει να κρατήσει τη διαφορά στα επίπεδα που θα δώσουν το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ανακάμψει. Παναθηναϊκός πάντα μπροστά, 26-32, 4 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ανδρίτσος, το σουτ, νέο καλάθι τριών πόντων και 26-35 από τον Ανδρίτσο. Κόρφας. Παπαχρόνης. Μπάλα περνάει στο Φασούλα, το σουτ μπροστά στο Τζόουνς. Πρέλεβιτς. Και πάλι μπάλα στον Κόρφα. Είναι το πρώτο καλάθι του Τζον Κόρφα στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Κουκ περιμένει για να επανέλθει. Ο Κόρφας που έχει φέτος ένα μέσο όρο 26 πόντων σε κάθε παιχνίδι. Κορονέος. 28-37 από τον Τάκη Κορονέο και βλέπετε το Στροπολίθα να ετοιμάζεται. Το lay-up από τον Σταυρόπουλο στη μακρινή πάσα εθνιδιασμού, 30-37. Ο Παναθηναϊκός συντηρεί το προβάδισμά του μεταξύ 7, 9, 11 πόντων. Ανδρίτσος. Εκεί που πηγαίνει η μπάλα βρίσκεται μόνο ο Πρέλεβιτς, κλέβει. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σουτ 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς. Και 33-37 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Τρεις πόντοι μέχρι στιγμής από τον Πρέλεβιτς. 2:24 πριν από το τέλος. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 33-37. Οι 11 πόντοι έγιναν 4. Rebound του Φασούλα. Αλλά δεν υπάρχει προοπτική του ευνηδιασμού, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Και το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Δύο αλλαγές του Χρήστου Ιορδανίδη. Περνάει λοιπόν αντί του Παπαπέτρου ο Δημακόπουλος και αντί του Πεδουλάκη ο Στροπολίθας. Ο Δημακόπουλος που έχει τους 2-8 αλλά του αρέσει να παίζει έξω από το καλάθι. Αυτός είναι ο μεγάλος του καημός από τότε που πήγε στον Παναθηναϊκό. Και ο Στροπολίθας που αναλαμβάνει αυτή την ειδική αποστολή που συνήθως έχει σε τέτοιες περιπτώσεις να δώσει ένα νέο ρυθμό στην ομάδα. Αφού ήταν φανερό ότι ο Πεδουλάκης είχε κουραστεί από την υπερπροσπάθεια. Μπορεί να κουράστηκε ο Πεδουλάκης, αλλά ο Κορονέος παραμένει στην πεντάδα. Ενώ ο Παπαχρόνης μειώνει σε 35-37. Με 5 σερί πόντους του ΠΑΟΚ λοιπόν, το 30-37 γίνεται 35-37. Και ενώ ο ΠΑΟΚ πρεσάρει σε όλο το γήπεδο και επανήλθε ο Κουκ. Θεωρεί ότι αυτή είναι η ευκαιρία ο πολίτης για να περάσει μπροστά ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό πρεσάρει. Δημακόπουλος. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας και ο Ανδρίτσος κάνει το 35-39. Πρέλεβιτς. Rebound του Edgar Jones. Στροπολίθας. Ένα λεπτό και 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Σου 3 πόντων από τον Jones. Rebound από τον Ανδρίτσο. Που βγάζει έξω στον Κορονέο. Φωνάζει ο Ιορδανίδης να γυρίσει μπάλα. Το βλέπετε όρθιο. Έχει το μηχρόνο ο Παναθηναϊκός. 15 δευτερόλεπτα. Από τα 70 που μένουν. Κορονέος. Ανδρίτσος είναι το τρίτο επιθετικό rebound που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ενώ μένει ένα ακριβώς λεπτό για το τέλος του ημιχρόνου. 35-39 υπέρ του Παναθηναϊκού. Jones κόβεται από το Φασούλα. Και ο ΠΑΟΚ με τον Σταυρόπουλο. Περνάει στον Κουκ. Η κίνηση μέσα στη ρακέτα. Διπλό το κέρδος. Και καλάθι και φάουλ για τον
Άντονι Κουκ. 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, εδώ ο Άντονι Κουκ. Ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές και στην επίθεση, αλλά κυρίως στην άμυνα. 15. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα. Είδαμε προηγουμένως όχι βία στα γήπεδα. Αυτά είναι πολύ ωραία. Πολύ ενθαρρυντικά. Ακούσατε τον πολίτη να εξηγεί το zone press του ΠΑΟΚ μετά την εκτέλεση των βολών από πλευράς Κουκ, της βόλης μάλλον. 38-39. Η διαφορά στον ένα πόντο, τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Εκτός απρόπτου βέβαια. Σε zone press ο ΠΑΟΚ. Στροπολίθας. 31 δευτερόλεπτα ακόμη. Εκ των οποίων τα 16 στον Παναθηναϊκό. Μάλλον κανένα στον Παναθηναϊκό που έκλεψε ο ΠΑΟΚ. Και γίνεται το λάθος από τον Σταυρόπουλο πρώτα και ύστερα ο Κοροναίος δεν συγκράτησε την μπάλα. Έτσι λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο ΠΑΟΚ έχει την επίθεση. Κόρφας. Φασούλας από την κορυφή της ρακέτας δίνει τη λύση. 40-39. Ανδρίτσος, δεν θα ολοκληρώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Το σούτ της απελπισίας από τον Σταυρόπουλο, ακριβώς δηλαδή στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ που έχανε μέχρι και με διαφορά 11 πόντων, τερμάλι έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα 8 πόντων, 46-54. 40-39 το ημίχρονο, έτσι ο πολίτης ξαναπαίρνει time out, ενώ εδώ βλέπουμε τον Χρήστο Ιορδανίδη με έναν... με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ ο πολίτης. Νούμερο 2 και νούμερο 3 ο Μακαράς. Νούμερο 4 να πει. Όχι σου, δεν τελώσω. Θέλω να πάω να κερδίσει φάουλ. Να περάσει τον παίκτη. Νούμερο 1, πρώτη πάσα, γρήγορα να φέρει. Θα έχει μια καινοτομία η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Πολίτης αποσύρει τον Κόρφα. Και βέβαια ουδόλως ενδιαφέρεται για να δοκιμάσει ένα σχήμα πεντάδας εν ώψη ο Βαρένσιο που έτσι κι αλλιώς ο Κόρφας δεν μπορεί να παίξει. Εκείνο που ενδιαφέρει τον πολίτη στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι να βρει μια λύση στον ρόλο του playmaker, καθώς ο Κόρφας μέχρι στιγμής κάνει το χειρότερο παιχνίδι του φέτος. Ένα γεγονός το οποίο σημαντική ευθύνη έχει και ο Τάκης Κοροναίος, που στα 38 του χρόνια και το επαναλαμβάνουμε μπορεί να γίνεται κουραστικό, αλλά πρέπει, δίνει ένα παράδειγμα και για άμυνα, όχι μόνο για την επίθεση, που τόσα χρόνια τον ξέραμε να διακρίνεται. Παπαπέτρου. Πρεσάριο ΠΑΟΚ, Πεδουλάκης, double team, περνάει από την άλλη πλευρά στον Κοροναίο. Jones. Το σουτ 2 πόντων από τον Ανδρίτσο. Πρέλεβιτς, ένας εναντίον πολλών, θα περιμένει και τους υπόλοιπους λοιπόν. 14 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 48-54. Φασούλας, περνάει στον Κουκ. Και αυτός θα κερδίσει τη μάχη με τον Παπαπέτρου. 50-54, εδώ ο Άντονι Κουκ από την Αριζόνα έκανε το μεγάλο ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη. Πεδουλάκης που επανήλθε στο ρόλο του βασικού playmaker. Ανδρίτσος. Από τον Παπαπέτρου στον Πεδουλάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Παπαπέτρου. Θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. 8 πόντι μέχρι στιγμής από τον Παπαπέτρου. Ανάμεσα στους ψηλούς του ΠΑΟΚ, τον Κουκ και τον Φασούλα. Πρέλεβιτς, σου τριών πόντων και 53-56 από τον Πρέλεβιτς
που είχε πολύ μεγάλη συμβολή το να πλησιάσει και να περάσει ο ΠΑΟΚ στα τέλη του ημιχρόνου. Ο Πρέλεβιτς έχει πετύχει μέχρι στιγμής 18 πόντους με 2 τρίποντα, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Σου 3 πόντων ανταποδίδει ο Edgar Jones, 3 τρίποντα από τον Jones και 9 rebound. 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σταυρόπουλος. Ο Ιορδανίδης συνεχίζει την ίδια άμυνα από την αρχή του αγώνα. Ο Κορονέος έχει αναλάβει τον Πρέλεβιτς τώρα. Μακαράς. Θα πετύχει το καλάθι. 55-59. Εδώ ο Χρήστος Ιορδανίδης. Όρθιος και ανήσυχος. Ξαναβλέπει τον Παναθηναϊκό να προηγείται σταθερά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο πρώτο. Σου 3 πόντων από τον Jones. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Αμερικανό. Και τέταρτο στο σημερινό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 55-62. Πρέλεβιτς που αναλαμβάνει χρέη playmaker μετά την αποχώρηση του Κόρφα. Ενώ ο Κουκ δεν μετέχει στις περισσότερες επιθέσεις του ΠΑΟΚ και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Σου 3 πόντων από τον Σταυρόπουλο. Παπαπέτρου στο rebound. Ο Παναθηναϊκός που έχει καταφέρει να ελέγξει τα αμυντικά rebound και αυτό του δίνει δικαίωμα να εκδηλώνει κανονικά την επίθεσή του, να μην βλέπει τον ΠΑΟΚ να ανανεώνει τις δικές του επιθέσεις. 55-62 λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού, που επαναλαμβάνω παίζει χωρίς τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου δεν είχε παίξει και το προηγούμενο Σάββατο εναντίον του Περιστερίου, που ο Παναθηναϊκός νίκησε στα τελευταία δευτερόλεπτα με ένα πόντο διαφορά. Πεδουλάκης. Και γίνεται το φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Να, εδώ ο Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς. Και έχει κερδίσει 2 βολές. Θα δούμε λοιπόν το Πεδουλάκη σε ένα νέο στυλ. Σουτ. Παρακολουθήστε τον. Με το αριστερό χέρι. Αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει το στυλ και τον τρόπο του σουτ στο τέλος του περισσινού πρωταθλήματος. Αστόχησε όμως τις 2 βολές, παραμένει το 55-62. Και φάουλ από τον Κορονέο πάνω στο Σταυρόπουλο. Ενώ ο πολίτης επαναφέρει στη θέση του Σταυρόπουλου τον Κόρφα, προφανώς του έδωσε κάποιες οδηγίες, τον ξεκούρασε. Κόρφας για τον Πρέλεβιτς. Κουκ υπό την πίεση του Παπαπέτρου. Σου 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς. Και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, αφού έχει γίνει το φάουλ από τον Ανδρίτσο. Τρίτο φάουλ του Ανδρίτσου, ενώ 3 φάουλ έχει από τον Παναθηναϊκό και ο Παπαπέτρου, και από πλευράς ΠΑΟΚ 3 έχει ο Κουκ. Πρέλεβιτς για τον Κόρφα, που κλείνεται πάντα από τον Κορονέο. Πρέλεβιτς, rebound από τον Jones τελικά. 55-62, ο ΠΑΟΚ δεν έχει το επιθετικό rebound και ο Παναθηναϊκός πάλι με τον Πεδουλάκη, ενώ προηγείται σταθερά με μια διαφορά 7 πόντων 10,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ανδρίτσος, επίδειξη ψηλής τεχνικής. Το μπάσιμο και το καλάθι, 55-64 από τον πάντα σταθερό Ανδρίτσο. Ο Παναθηναϊκός αυξάνει και πάλι τη διαφορά στους 9 πόντους, κάτι που χορηγοποιεί τον κόσμο. Rebound του Ανδρίτσου. Πάσα ευνηδιασμού για τον Κορονέο και αυτός θα κάνει αμέσως το σουτ. Επιθετικό φάουλ από τον Πεδουλάκη. Τρίτο φάουλ για τον playmaker του Παναθηναϊκού. 10 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος και ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 55-64, να σας υπενθυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει εδώ στο Αλεξάνδριο τον ΠΑΟΚ ακριβώς 10 χρόνια
και κατά σύμπτωση τον είχε κερδίσει για τελευταία φορά το 1979 με προπονητή δικό του βέβαια τον Κώστα Πολίτη που τώρα είναι στην απέναντι όχθη. Στου τριών πόντου του Σταυρόπουλου ο ΠΑΟΚ είχε κολλήσει στους 55 πόντους, του φτάνει 58, 58-64. Πεδουλάκης. Η μπάλα πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κορονέος. Που πιέζεται από τον Κόρφα. Παπαπέτρου. Δεν αποκλείεται να κάνει και σου τριών πόντων. Το συνηθίζει μερικές φορές. Αλλά θα το κάνει ο Τζόουνς τελικά. Και νέο επιθετικό φάουλ από τον Πεδουλάκη. Που έχει 4. Χρεώθηκε 2 συνεχόμενα επιθετικά φάουλ ο Αργύρης Πεδουλάκης στη διεκδίκηση του rebound. Έτσι λοιπόν ο Ιορδανίδης θα πρέπει να σκέπτεται μια αλλαγή και πραγματικά ετοιμάζει τον Στροπολίθα από την παρέμβαση του Ανδρίτσου. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, ο Φασούλας την κράτησε. Ξανά λοιπόν ο Στροπολίθας. Εννέα λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Πεδουλάκης στον πάγκο με 4 φάουλ. Να εδώ ο Περιστεριώτης playmaker του Παναθηναϊκού. Που ήταν και ο καλύτερος του παίκτης στη δύσκολη νίκη του Περιστεριού. Της παλιάς ομάδας δηλαδή. Στροπολίθας. Ανεβαίνει ο Παπαπέτρου. Γίνεται double team εκεί. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα. Jones. Φάουλ από τον Κουκ. 4 φάουλ και ο Κουκ που κυνήγησε τον Τζόουνς. Να εδώ ο Άντωνι Κουκ, τον, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ξανά η προσπάθεια του Τζόουνς. Εδώ ο Φασούλας που πριν από λίγο κάτσε στον πάγκο για να επανέλθει ο Παπαχρόνης. Ανδρίτσος. Jones. Νέο φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του Κουκ. Ζητώ συγγνώμη, προηγουμένως το φάουλ είχε χρεωθεί στον Παπαχρόνη. Με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, πάντως ο Κουκ χρεώνεται με το τέταρτο φάουλ. 8 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Edgar Jones στη γραμμή του φάουλ. 58-65. Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Αμερικανό Superstar. Είναι πρώτος rebounder του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, τέταρτος scorer και ένας από τους πιο εύστοχους παίκτες παρά τα 34 του χρόνια. 58-66, Κόρφας επιμένει, βρίσκεται σε αδιέξοδο και βγάζει την μπάλα έξω. Παπαχρόνης και 60-66 από τον Πιτ Παπαχρόνη που αποκτήθηκε από τους Αχέπανς. Jones. Διεκδίκηση και τελικά κερδισμένος βγαίνει ο Πρέλεβιτς. Παπαχρόνης. 62-66. Δύο συνεχόμενα καλάθια από τον Παπαχρόνη. Κάτι που ενθουσιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πάντα μπροστά με 62-66. 8 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Στροπολίθας. Κορονέος για τον Ανδρίτσο. Τζόουνς με ταμπλό υπό την πίεση του Κουκ. Ένα ηρωικό rebound του Παπαχρόνη που έχει μια σημαντική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανατρέψει την σε βάρος τη διαφορά. Έγινε το φάουλ το τέταρτο από τον Παπαπέτρου. Διπλό το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό μετά τον Πεδουλάκη και ο Παπαπέτρου. Ένα φάουλ πριν από τα 5. Βοήθησε, είπα να κατέβει την μπάλα. Να περάσουμε την μπάλα στον Τάκη.
και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Παπαχρόνης στη γραμμή του φάουλ. Πέντε πόντοι στη σειρά από τον ίδιο παίκτη. Ίσως 6 αν εξορχίσει. 6 λοιπόν και 64-66. Από 58-66, 7-46 πριν από το τέλος. Ο Ιορδανίδης έδωσε εντολής στους παίκτες του Παναθηναϊκού να παίξουν με τον Κοροναίο. Όπως ακούσατε στο time out. Στροπολίθας για τον Ανδρίτσο, σουτ 2 πόντων. Και 64-68. Κόρφας. Rebound του Κοροναίου. Στροπολίθας, ελεύθερος. 64-70. Α, εδώ ο Γιώργος Στροπολίθας. Και ο ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Πάντα στην ίδια άμυνα ο Παναθηναϊκός. Το screen για να περάσει ο Κόρφας. Που βρίσκεται σε θέση βολής. 66-70. Παιχνίδι παίρνει πια μια δραματική τροπή. Ενώ μένουν 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του. Βγαίνει ο Παπαπέτρου στην κορυφή της ρακέτας. Ενώ πιέζει ο ΠΑΟΚ. Φρέλεβιτς. Το lay up. 68-70. Ασφιχτικό pressing από πλευράς ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής έχει αποδώσει καρφούς. Για να δούμε τον Jones. Rebound Παπαχρόνη. 6 ακριβώς λεπτά για το τέλος. Φασούλα σε πλεονεκτική θέση. Κάνει το βηματισμό του. Έρχεται ο Παπαχρόνης. Και έχουμε φάουλ. Όχι τελικά τζάμπολ. Από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ενώ έχει τραυματιστεί και έπεσε κάτω ο Φασούλας. Πάνω από τον οποίο τρέχουν οι γιατροί και οι μασέ του ΠΑΟΚ. Έξι ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. 68-70 έχει δοθεί τζάμπολ στη διεκδίκηση του Στροπολίθα με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ιορδανίδης προτιμάει να κρατήσει τον Πεδουλάκη. Θα γίνει βέβαια η αλλαγή μετά τον τζάμπολ. Η μπάλα, το τζάμπολ θα επαναληφθεί. Μεταξύ Παπαχρόνη και Στροπολίθα. Ανδρίτσος και Κόρφας. Έγινε μπρος πίσω. Η μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Έχει περάσει ο Δημακόπουλος στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Περνάει τώρα και ο Πεδουλάκης στη θέση του Στροπολίθα. Τζόνς. Με αντίπαλο τον Φασούλα. Φάουλ από τον Φρέλεβιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Φρέλεβιτς. Ξανά η προσπάθεια του Τζόνς. Είναι λογικό ο Τζόνς να αναλάβει τώρα την πρωτοβουλία. Ανδρίτσος. Βλέπει ο Φρέλεβιτς, αλλά κάνει το λάθος. Πατάει γραμμή και καταλογίζεται η παράβαση από τον διευθυντή, κύριο Πετρίδη. Ο Κώστας Πολίτης έχει αντιρρήσει, του δείχνει τώρα ο διαιτητής τι ακριβώς έγινε. Πέντε λεπτά και 34 δευτερόλεπτα ακόμη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 68-70. Παπαχρόνης. Ο Σταυρόπουλος για τον Φρέλεβιτς.
Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Έχει γίνει φάουλ από τον Πεδουλάκη. Είναι το πέμπτο. Έξω λοιπόν ο Πεδουλάκης. Πέντε ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός κάνει τον καλύτερο playmaker. Τον βασικό του playmaker. Ξανά η προσπάθεια του Πρέλεβιτς. Και το φάουλ που δόθηκε στον Πεδουλάκη. Έξω λοιπόν ο Πεδουλάκης και στην πεντάδα πάλι ο Στροπολίθας. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμος βέβαια ο Ιωάννου, αλλά ο Ιορδανίδης δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. 69-70 και ο Πρέλεβιτς είναι έτοιμος για να ισοφαρίσει. 70 όλα, 5 λεπτά ακριβώς πριν λήξει το παιχνίδι. Κοροναίος. Δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Δημακόπουλος. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι άμυνες και των δύο ομάδων στο σημερινό παιχνίδι. Jones στο σου τριών πόντων. Νέο επιθετικό rebound από τον Παναθηναϊκό. Που ελέγχει τη μάχη του αέρα. Δημακόπουλος. Και rebound από τον Σταυρόπουλο. 70 όλα, 4 και 23 πριν από το τέλος. Κόρφας. Είναι η πρώτη φορά που ο Τζον Κόρφας καταφέρνει να αντεπεξέλθει το αστυνομικό μαρκάρισμα του Κοροναίου από τη γραμμή των 6-25, 73-70. Στο Πολύφαρ. Υποπίεση είναι όλες οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού και φάουλ από τον Κόρφα. Μία και μία. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μέχρι στιγμής 8 φάουλ, ο Παναθηναϊκός 9. Εδώ, Κουστάκης Κοροναίος. Τέταρτο σκόρερ όλων των εποχών, τέταρτο σε συμμετοχές. 11 φορές ο Καθηγητής και 3 φορές κυπελούχος Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό. Και 73-72 από τον Κοροναίο. Παπαθρόνης, Πρέλεβιτς και γίνεται το φάουλ από τον Δημακόπουλο. 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 73-72 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στη γραμμή του φάουλ ο Πρέλεβιτς. 74-72. Και 75-72 για το ΠΑΟΚ που πρεσάρει. Το πολύ θα. Επιμένει ο playmaker του Παναθηναϊκού, Δημακόπουλος. Αντρίτσος αλλά έχει κάνει φάουλ επιθετικό προσπαθώντας να αποφύγει το μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου. 3 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 10ο φάουλ του Παναθηναϊκού, 4ο του Ανδρίτσου. Μία και μία για τον Σταυρόπουλο. Να εδώ, ο Νίκος Σταυρόπουλος. Εβδομήντα έξι, εβδομήντα δύο. Τρία μισή λεπτά πριν από το τέλος. 77-72.
Μητροπολίθας. Ανδρίτσος από καλή θέση. 77-74 ο Παναθηναϊκός επιμένει. 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τριών πόντων από το playmaker του ΠΑΟΚ, δεύτερο τρίποντο, τελικά ο Κόρφας, ας με την τραπή έκφραση, χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, δύο τρίποντα που δίνουν αέρα στον ΠΑΟΚ. Καθοριστικά καλάθια. Ερμός γίνεται φάουλ από τον Σταυρόπουλο, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος και ενώ το σκορ είναι 80-74. Και 80-76 από τις δύο βολές Κοροναίου. Δύο και 20 πριν από το τέλος. Του τριών πόντων από το κόρμα. Ρεσιτάλα από τη γραμμή των 6-25. Όσο τα τελευταία λεπτά και όσο κόρμα. Στο κατάλληλότερο σημείο. Το κρισιμότερο σημείο του αγώνα. Και φεύγει ο ΠΑΟΚ για εκδηλιασμό με τον Σταυρόπουλο. 85-76. Νομίζω ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει για τον Παναθηναϊκό στο σημείο αυτό. 1:57 πριν από το τέλος. Ο Ιορδανίδης παίρνει το time out. Να ακούσουμε τι θα πει στους παίκτες του. Ακούσατε τους οδηγίες του Ιορδανίδη που είναι ήρεμος όπως πάντα. 1:57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάω Παναθηναϊκός 85-76. Μια διαφορά 9 πόντων η οποία δημιουργήθηκε χάρη στην έκρηξη του Τζον Κόρφα που έχει και 3 τρίποντα. Τζόνς από τη γραμμή των 6:25 ανταποδίδει. 85-79. Μένουν ακόμα 1:36. Πιέζει ο Κοροναίος. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ. Φρέλεβιτς. Περνάει μπάλα στον Φασούλα. Αυτός τον Παπαχρόνη που κάνει καλή δουλειά σήμερα. Άλλωστε ο πολίτης τον εμπιστεύεται σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά αντί του Κουκ. Ποντάροντας τον δυναμισμό του. Σου τριών πόντων χωρίς να βλέπει ο Τζόνς και δίνεται φάουλ από τον Φασούλα, αλλά όπως έδειξε ο διευθυντής, το φάουλ έγινε μετά το σου του Τζόνς. Όχι τελικά. Ναι, είναι μία και μία. Ναι, σωστά. Αν το φάουλ γινόταν ταυτόχρονα με το σούτ, ο Τζόνς θα είχε δικαίωμα για τρεις βολές. Μία και μία λοιπόν για τον Αμερικανό. Ο Τζόνς που ήταν εκείνος που με τρίποντο έδωσε τη νίκη πέρυσι στο Παναθηναϊκό στο κήπεδο του Λεωφόρου. Την πρώτη νίκη, την πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ στο περισσότερο πρωτάθλημα, αυτή την νίκη και τον Άρη. 5 πόντοι στη σειρά από τον Τζόνς. 85-81 από 85-76, 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κόρφας. Δεν βιάζεται. 13 δευτερόλεπτα ακόμη στον ΠΑΟ. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Κόρφα που
πόδι ο Ανδρίτσος, αλλά ο Παπαχρόνης βρίσκεται και εκεί. Double team. Σταυρόπουλος θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Rebound, νέο επιθετικό από τον Παπαχρόνη, κάτι που κάνει τον Ιορδανίδη να απογοητευτεί. Μένουν ακόμα 17 δευτερόλεπτα. Πατούλα, θα κάνει όχι τελικά η πάσα στον Τρέλεμς και το σουτ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, θα βαπέτσου. Παναθηναϊκός χρειάζεται 4 πόντους για να ισοφαρίσει. Το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα στα χέρια του Τρέλεμς. Η νίκη του ΠΑΟΚ σε ένα πολύ